Κύριε Γωγό, ακούσατε τι λένε. Βεβαίως δεν είναι όλοι νέοι έτσι, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι συλλήβδιν όλοι σκέφτονται και έχουν την ίδια αντίληψη. Ωστόσο, ένα μεγάλο κομμάτι των νέων ανθρώπων θεωρεί ότι δεν κινδυνεύει από τον κορονοϊό. Τώρα, αυτό είναι ανησυχητικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη αυτή. Πιστεύω ότι το βασικό είναι να μιλάμε σε όλους, ανάμεσα σε αυτούς και στους νέους, με ειλικρίνεια και με την λογική που πρέπει να μας διακρίνει. Ας πούμε, πιστεύω ότι περισσότεροι νέοι είναι διαφορετικής άποψης. Φυσικά έτυχε τώρα να μιλήσετε με 2-3 κατηγορίες ανθρώπων, ας πούμε, που μιλήσαμε και μάλιστα χθες και προχθές. Και χθες ναι, και προχθές. Υπάρχουν, το ξέρω, υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι, οι οποίοι έχουν την ευσυνειδησία να τηρούν τα μέτρα κλπ. Τι πρέπει να κάνουμε? Νομίζω πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Ο μικρός, ο νεαρός, αυτός που μίλησε πριν από λίγο, είπε ότι κανείς στην οικογένειά του δεν έχει κορονοϊό. Εντάξει, φυσικά δεν έχει κανείς κορονοϊό, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6.000 άνθρωποι που νοσήσανε σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Πιθανότητα λοιπόν κάποια οικογένεια να έχει κάποιον θετικό δεν είναι μεγάλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Να παραμείνει μικρή πιθανότητα κάποια οικογένεια να έχει κάποιον θετικό. Γιατί αν τα αφήσουμε το πράγμα και ξεφύγει, ρωτήστε έναν Ιταλό ίδια ηλικία αν στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του ή Αμερικάνο, αν υπάρχει κάποιο που νόσησε ή και που πέθανε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα λέμε αυτά στην Ελλάδα, γιατί κρατήσαμε με όλη αυτή τη διαδικασία που ξέρετε πώς έγινε το χειμώνα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα την νόσηση και τη διασπορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αύξηση διασποράς. Υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν, σιγά σιγά, περισσότεροι να δουν στην οικογένειά τους κάποιον που να πάσχει ή κάποιον ηλικιωμένο που να αρρωστεί σοβαρά, να μπει στη μονάδα και να πεθάνει. Αυτό προσπαθούμε με χέρια και με πόδια και με όλα τα μέσα που έχουμε και με όλες τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι εμείς που βγαίνουμε και ο κύριος Τσιόδρας και το Υπουργείο και όλοι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε. Και σε μια φάση που βρισκόμαστε τώρα, είναι νομίζω ακόμα καιρός που μπορούμε να το αποφύγουμε. Φταίει η παραπληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο για αυτό που ακούσαμε να λένε οι νέοι. Φταίει, κοιτάξτε, φταίει η ηλικία. Οι νέοι είναι άνθρωποι ενεργείς, έχουν μια επαναστατικότητα, νιώθουν μεγάλη ασφάλεια, νιώθουν ότι είναι άτρωτοι. Το έχουν αυτό μέσα τους, είναι λογικό και τους χαλάμε για ένα καλοκαίρι. Δηλαδή, χαλάμε με την έννοια ότι δεν κάνουν όλα αυτά που θέλουν, που είναι συνηθισμένα το καλοκαίρι. Δεν τους το χαλάει κανείς. Το καλοκαίρι και τις εκδρομές θα πάνε και στα νησιά θα πάνε και θα βγουν να φάνε και θα πάνε να κολυμπήσουν. Η συμβουλή που εσείς τους δίνετε, ποια είναι? Πρέπει να συμβούν όμως με διαφορετικό τρόπο για να μην έχουν στην οικογένειά τους, παραλαμβάνω και αυτή κάποιον άλλο. Ποια είναι η συμβουλή? Για όλους τους Έλληνες και αυτό και πολύ περισσότερο για τους νέους, γιατί αυτοί έχουν την κινητικότητα, ξέρετε. Αυτοί είναι που θα. Γι' αυτό. Κατά κάποιο τρόπο θα μεταφέρουν το ιό. Θα φύγουν από την Πάτρα, θα πάνε στο νησί, θα γυρίσουν στην Πάτρα, στην Αθήνα κλπ. Επομένως, η συμβουλή είναι να τηρούν και αυτοί αυτηρά τα μέτρα, όπως είπε κάποιος από αυτούς σε κάποια που μίλησε πριν από λίγο. Μάσκες παντού, στους κλειστούς χώρους, ανεξάρτητα που βρισκόμαστε. Φυσικά, κύριε καθηγητά, θα πρέπει να περιμένουμε και άλλα μέτρα, ενδεχομένως οριζόντια. Ό,τι και να κάνουμε. Το τρίπτυχο μάσκα, απόσταση και υγιεινή των χεριών, το καλή υγιεινή των χεριών, δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Ό,τι μέτρα και να πάρουμε, αν αυτά τα τρία τα τηρήσουμε ευλαβικά, πρώτον δεν θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα και δεύτερον είναι ένα είδος γενικευμένου lockdown για όλη τη χώρα μας. Δηλαδή, αντί να κλείσουμε τα πάντα, κλείνουμε την είσοδο του ιού. Βάζουμε τη μάσκα, αποφεύγουμε τη μετάδοση και εμείς και ο απέναντι. Είμαστε σε αποστάσεις, πέφτει ο ιός στο ένα μέτρο, δεν μας μεταδίδει. Πλένουμε τα χέρια μας, δεν μολυνόμαστε από τις επιφάνειες. Επομένως, αυτό είναι το χρυσό τρίπτυχο. Και ό,τι άλλα μέτρα και να παίρνουμε, αυτά προσθέτουν. Τι κάνουν βασικά? Διορθώνουν τη μη τήρηση του τρίπτυχου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Από τις εικόνες δηλαδή, που βλέπουμε, βλέπετε εσείς να εφαρμόζονται τα μέτρα ικανοποιητικά? Δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά. Φυσικά δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά και γι' αυτό φτάσαμε και λίγο έως πολύ ως εδώ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν περνάμε μετά στα μέτρα. Αυτή είναι η διαδικασία. Παρακολουθούμε τον ιό, μέτρα, τήρηση των μέτρων, δεν τηρούνται τα μέτρα, πρόσθετα μέτρα. Γι' αυτό στη φάση αυτή ας τηρήσουμε τα μέτρα για να μην έρθουν πρόσθετα μέτρα, τα οποία πάντα υπάρχουν. Ξέρετε, όλοι έτοιμοι είμαστε για οτιδήποτε. Τα μέτρα είναι, ξέρετε, μια δέσμη μέτρων, η οποία βγαίνει στο τραπέζι ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αν τα επιδημιολογικά επιβαρυνθούν, θα αυξηθούν και τα μέτρα. Αν δούμε σε ένα νησί πάλι πολύ μεγάλο αριθμό πασχόντων, όπως έγινε στον Μπόρο, όπως έγινε στην Πάρο, Αντίπαρο κλπ., θα γίνει και εκεί κάτι αντίστοιχο. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί. Πίσω απ' όλα όμως είναι ενημέρωση του πληθυσμού και η τήρηση των μέτρων από όλους. Είστε σαφείς. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι τα κρούσματα διατηρούνται σταθερά σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό. Έχουμε περισσότερα από 200. Είναι ανησυχητικό αυτό από μόνο του. Εσείς όμως πότε πιστεύετε ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία? Δηλαδή, έχετε μια εικόνα, μπορείτε να μας προσδιορίσετε έναν αριθμό? Ναι, το να προσδιορίσει κανείς αριθμούς δεν είναι τόσο εύκολο στην επιδημία. Σίγουρα αυτή η αριθμή είναι ψηλή. Δηλαδή, το πάνω από 200 άτομα κάθε μέρα είναι πολύ σοβαρό θέμα, ας πούμε, και σημαντικό πρόβλημα. Φυσικά, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη σειρά κρούσματων. Ας πούμε, αν σε μια περιοχή έχουμε 50 κρούσματα και σε μια άλλη άλλα 100,
με τον περιορισμό τις νότιες περιοχές αυτές μπορούμε να ελαττώσουμε τα κρούσματα. Αλλά αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά. Τα 250 δεν μπορεί να είναι και περισσότερα, από την άποψη ότι είναι πάρα πολύ ασυμπτωματική. Δυστυχώς η περίοδος αυτή είναι η περίοδος των ασυμπτωματικών λόγω νεολαίας μετακινήσεων κλπ. Επομένως, η πιθανότητα να υπάρχει διαρροή και διασπορά της νόσου είναι αρκετά μεγάλη. Και κύριε καθηγητά, με δείκτη μεταδοτικότητας πάνω από ένα και τον 15 Αύγουστο που πλέον πέρασε και θα επιστρέψουν την άλλη εβδομάδα, τι θα περιμένουμε? Επειδή έχετε ακούσει και για τον περίφημο αυτό δείκτη, ο ενεργός δείκτης αυτή τη στιγμή, που είναι ο δείκτης μετά τα μέτρα, ο RT δηλαδή, που έχει να κάνει και με τη λήψη των μέτρων, είναι πολύ ψηλός. Αρκετά ψηλός, γύρω στο 1 είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικός για διασπορά και για πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων. Επομένως, αυτή τη στιγμή τα 200, ας πούμε ότι είναι σταθερά, τουλάχιστον δεν πήγαν 300 ή 400, αλλά πρέπει να δούμε αυτές τις μέρες τι θα βγάλουν, μετά από μια εβδομάδα πώς θα επηρεαστεί η κατάσταση, γιατί τώρα ξέρετε, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση των 7 ημερών μέχρι την εμφάνιση του αριθμού κρουσμάτων. Ελπίζω να πήγαν καλά αυτές τις μέρες τα πράγματα, παρότι είδα και μερικές εικόνες που δεν είναι καλές, είδα και μερικές εικόνες που ήταν καλές βέβαια. Στις εκκλησίες στηρίχθηκαν τα μέτρα, δεν γίνανε λιτανίες. Ναι, ισχύει αυτό. Σε μεγάλο βαθμό φορέθηκε η μάσκα. Είδα έξω κόσμο από τις εκκλησίες, σε αποστάσεις κλπ. Δεν γίνανε λιτανίες και όλα τα σχετικά. Είδαμε και κάποια βίντεο όμως, κύριε καθηγητά, για παράδειγμα, χτες σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, κόσμος να περιμένει στην ουρά χωρίς μάσκες. Ή εικόνες συνωστισμού σε αεροδρόμιο στην ΕΚΟ. Εικόνες επίσης συνωστισμού σε καραβάκια που αφήνουν κόσμο σε παραλίες στην Κρήτη. Συνελήφθη ένα ιερέα στην Κάλυμνο, επίσης, που είπε πίσω ότι μην φοράνε μάσκες. Πώς σχολιάζετε όλες αυτές τις εικόνες? Είναι εικόνες πρόσφατες, είναι εικόνες χθεσινές. Ναι, ναι. Είναι το άλλο, η κακή πλευρά του θέματος. Είναι και η καλή που περιγράψαμε, είναι και η κακή. Βέβαια, στο κέντρο εκεί είδα ότι τηρήθηκαν αποστάσεις και άκουσα πριν από λίγο το ρεπορτάζ σας ότι και μέσα υπήρχαν αποστάσεις. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα είναι η απόσταση σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά νομίζω και η μάσκα προσθέτει. Είναι ακόμα περισσότερο. Άμα έχουμε και την απόσταση και τη μάσκα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Αν τηρηθούν οι αποστάσεις, βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το πρώτο είναι η απόσταση και μετά είναι η μάσκα. Παρ' όλα αυτά, όμως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, πρέπει να φοράμε όλοι μάσκες, γιατί είναι. Ξέρετε, μια σιγουριά γενικώς. Να φοράμε και σε εξωτερικούς χώρους. Στους εξωτερικούς χώρους θα έλεγα να φοράει κανείς όταν είναι σε περιοχές μεγάλης συγχρονισμού, ας πούμε, όταν είμαστε ένας κοντά στον άλλον. Και εκεί μεταδίδεται ο ιός, λιγότερο από τον κλειστό, αλλά και εκεί μεταδίδεται. Επομένως, η σύσταση είναι, ας πούμε, στα καράβια ή περιμένοντας να μπούμε στα καράβια. Υπάρχουν δυστυχώς, είναι και η εποχή τέτοια, το καταλαβαίνετε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα του συνωστισμού. Μπαίνοντας και βγαίνοντας ένα καράβι. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πολλοί κόσμοι κυκλοφορεί μέσα πηγαίνει στα νησιά. Είδατε εικόνες που προσπαθούν να μπουν μέσα γρήγορα, να πιάσουν θέση. Όλη αυτή η διαδικασία του έμπα-έβγα στο καράβι είναι σοβαρό θέμα. Μέσα στα καράβια επίσης πρέπει να φορούμε τις μάσκες. Τα μέσα μαζική μεταφορά είναι θέμα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ εκεί. Εσείς, κύριε Γόγο, διακοπές πήγατε ή θα πάτε? Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάω διακοπές ακόμα, γιατί τώρα είμαστε πάνω που θα ξεκινούσα και εγώ διακοπές. Όπως πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με το θέμα, έπεσε όλη αυτή η διαδικασία του να προστατεύσουμε το σύστημα και τα νοσοκομεία φυσικά. Γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα νοσοκομεία μας, να μην είναι αιστεία διασποράς. Τώρα πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα, μεταξύ των οποίων και ο έλεγχος του προσωπικού που έχετε ακούσει, που γυρίζει στα νοσοκομεία, η τήρηση των μέτρων ασφάλειας στα νοσοκομεία και γενικότερα σε χώρους τέτοιους, στα γεωργοκομεία, τι πρέπει να συμβεί. Και σε όλες τις δομές που υπάρχουν, στις προσφυγικές δομές, αυτή και αυτή είναι χώροι μεγάλες. Ναι, βέβαια. Και είχαμε και κρούσματα εκεί τις περασμένες ημέρες. Ναι, πείτε μας, κύριε Γόγο, η δική σας εισήγηση, επειδή είστε και στην Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, ποια είναι? Βέβαια, έχουμε αρκετές ημέρες μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία σε μια κατάσταση η οποία διαρκώς εξελίσσεται. Αλλά τι πιστεύετε εσείς, ότι πρέπει να ανοίξουν με τη χρήση μάσκας, να είναι υποχρεωτική? Τα σχολεία είναι ένα μεγάλο θέμα. Και μάλιστα ανήκω και εγώ σε μια από τις επιτροπές που δουλεύουν πάνω στα, εγώ είμαι στα πανεπιστήμια, αλλά γενικώς υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που δουλεύουν αυτό το μοντέλο, τι θα κάνουν στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά που λέμε είναι και για να μπορέσουμε να μπούμε στο φθινόπωρο σε μια διαδικασία κανονική, ούτως ώστε να λειτουργήσουν και όλα αυτά όπως πρέπει. Είναι αλλιώς τα σχολεία με διασπορά και αλλιώς τα σχολεία χωρίς διασπορά στην κοινότητα. Επομένως, θα κοιτάξουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα γύρω στις 20 του μηνός και θα αποφασίσουμε. Η μάσκα είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ειδικά σε μεγάλες ηλικίες κατά πυρνό. Άλλα μέτρα που υπάρχουν στο τραπέζι. Άλλα μέτρα που είναι στο τραπέζι είναι πάλι η περιτροπή λειτουργία, ας πούμε, σε περίπτωση που υπάρχει επιδημιολογική φόρτιση σε σχέση με την νόσο, δηλαδή τα παιδιά να αλλάζουν αίθουσες. Όσο μπορούμε να ελαττώσουμε τα παιδιά στις αίθουσες, όπου αυτό είναι δυνατόν, είναι σχολεία που μπορεί να το κάνουν, σχολεία που δεν μπορούν να το κάνουν. Και για κοινωνικά μέτρα εννοούμε, δηλαδή. Πιστεύετε αν εξετάζεται ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια άλλα τοπικά lockdown, για παράδειγμα, και σε άλλες περιοχές? Εννοείται γενικότερα μέτρα. Ναι, ναι. Όσον αφορά τα τοπικά μέτρα, βεβαίως είναι στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στις πόλεις, τι γίνεται σε περιφέρειες. Είδατε μεγάλες περιφέρειες να μπαίνουν σε διαδικασία. Όχι lockdown ακριβώς,
περιοριστικών μέτρων. Δεν μπήκαμε σε lockdown ακόμα, δόξα τω Θεώ, και ελπίζω να μην βγούμε. Αν ξέρετε, ίσως τον πόρο και λίγο και την πάρω. Είναι μέτρα στο τραπέζι και για τοπικά, αλλά και για οριζόντια lockdown. Lockdown εννοώ οριζόντιες περιορισμούς, ας πούμε, να φερθεί μάσκα παντούς, σε όλες τις χώρες, αν χρειαστεί. Επειδή είμαστε σε αυτό το στάδιο σε κάποιες περιοχές, τώρα σε πάρο αντίπαρο έχουμε φτάσει στο σημείο που ήμασταν στον πόρο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλα μέτρα, ή το επόμενο στάδιο είναι πλέον το lockdown, απαγόρευση μετακινήσεων? Υπάρχει κλιμάκωση περαιτέρω στα μέτρα? Πάντα υπάρχει κλιμάκωση στα μέτρα. Πιστεύουμε όμως ότι με αυτή τη διαδικασία θα σταματήσει η διασπορά και δεν θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Τα μέτρα γενικά, όταν αποφασίσουμε να είναι, να ξέρετε, σε περιοχική εφαρμογή, σε τοπικό επίπεδο, ας πούμε, είτε σε δομές, είτε σε πόλεις, είτε σε νησιά, οτιδήποτε, έχουν τη διαδικασία του διακόπτη. On-off. Τα αυξάνεις, τα πατάς, περιμένεις την αποτέλεσμα, τα βγάζεις, χαλαρώνεις, επανέρχεσαι στην πραγματικότητα και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή έτσι λειτουργεί το σύστημα του λεγόμενου lockdown, γιατί δεν είναι lockdown, των περιοριστικών μέτρων, ας πούμε, και για να μην κλείσει ο διακόπτης γενικά, όπως έγινε το χειμώνα. Και γι' αυτό παλεύουμε να μην χρειαστεί, και δεν θέλουμε και δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν είναι τραυματική εμπειρία και δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτή των λεπτών χειρισμών δεξιά και αριστερά, όπου υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε βέβαια και τη συμμόρφωση του κόσμου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί μέτρα παίρνουμε, συμμόρφωση δεν υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, τι να σας πω, αν μπορούσα να κρατήσω δύο κόκκινες σημαίες τώρα στο χέρι μου, τη συμπρονή σας εκπομπή, και να λέω, παιδιά, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, πάρτε τα μέτρα, συμμορφωθείτε για να προλάβουμε τώρα που είναι νωρίς, θα το έκανα. Δηλαδή, και μπράβο να το κάνετε και κάθε φορά να ενημερώνει ο κόσμος. Βλέπω συνεχώς ενημερώνονται. Βγήκαν πια στα κανάλια όλοι και μιλάνε και εσείς το κάνετε. Και είναι πρώτο θέμα συχνά. Είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή το υγειονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Πρέπει να το μαζέψουμε, πρέπει να περιοριστεί. Και ελπίζω τις προσεχείς μέρες να έχουμε καλύτερα νέα. Διαφορετικά το πράγμα είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, εκτός από την υποχρεωτική χρήση μάσκας και την εκπεριτροπής λειτουργίας σε ό,τι αφορά τα σχολεία, που είναι μέτρα τα οποία εξετάζονται, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι μπορεί να γίνουν για τα σχολεία, σας ρωτάω τώρα, και για τα πανεπιστήμια βεβαίως. Η επιθυμία μας, αυτό που θέλουμε, ο στόχος μας, είναι τα σχολεία λειτουργήσουν, γιατί έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη περίοδο, χειμερινή περίοδο, αλλά και την άλλη που θα ακολουθήσει, γιατί πιστεύω δεν θα προλάβουμε και την νεαρινή περίοδο να έχουμε εμβόλιο ή οτιδήποτε. Επομένως, αυτή τη στιγμή θέλουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία. Τα βασικά όπλα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι δύο. Είναι η μάσκα και η εκπεριτροπής λειτουργία. Δεν θέλουμε βέβαια να κλείσουν σχολεία και δεν θέλουμε να γίνεται πάλι τηλεμάθηση. Αλλά αν χρειαστεί να μπει και λίγο εν μέρη, ας πούμε, στα πανεπιστήμια, είναι εύκολο να μπει τηλεμάθηση. Μπορούν να μην γίνονται, ας πούμε, μεγάλες διαλέξεις στα μεγάλα θέατρα των 200 και 300 και 500 ατόμων, και μπορεί να γίνεται τηλεεκπαίδευση. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό έχει φανεί χρήσιμο. Έχουμε πια μεγάλη εμπειρία σε αυτό παντού, σε όλα τα πανεπιστήμια, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικές περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύμπλοκο μέτρων, το ένα να βοηθάει το άλλο. Αλλά τα βασικά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλα εκτός. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία, παραλαμβάνω έτσι, γιατί δεν θέλουμε να μην λειτουργήσουν τα σχολεία, προφανώς. Δεν γίνεται. Είναι αυτά τα δύο. Δεν γίνεται ακριβώς. Δεν γίνεται, είναι απαγορευτικό. Και για τη λειτουργία της οικονομίας ευρύτερα πρέπει να λειτουργήσουν παντού. Τα σχολεία και για την οικογένεια και για τα πάντα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή των φοιτών, μαθητών και των φοιτητών. Δεν γίνεται οι μαθητές να πηγαίνουν σχολείο. Είναι σημαντικό για όλους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Είπε ο κύριος Γόγος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το τρίπτυχο, να το επαναλάβουμε ξανά, τήρηση αποστάσεων, να φοράμε μάσκα και βεβαίως να τηρούμε την υγιεινή, τους κανόνες υγιεινής σε ό,τι αφορά το πλύσιμο χεριών κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ευλαβικά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, όλοι να ξέρουμε ότι έχουμε ανθρώπους που μπορεί από εμάς να τραυματιστούν, να αρρωστήσουν, άνθρωποι στο περιβάλλον μας οι οποίοι είναι ευάλωτοι, ευαίσθητοι, και ακόμα και μπορεί να είναι και νέοι, γιατί κάτι μπορεί να κρύβει και ένας νέος και να μην το ξέρουμε, και μπορεί να κολλήσει και αυτός ακόμα, όχι μόνο μεγάλοι παππούδες και γιαγιάδες, αλλά οποιοδήποτε που είναι στο περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.